εφιάλτες βλέπει ο Ερντογάν. Μητσοτάκης, η φωλιά των υπερμαχητικών F-35 θα είναι η Ανδραβίδα. Εφιάλτες λοιπόν στην αεροπορική βάση με τα ελληνικά F-35 για τον Ερντογάν και την τουρκική ελίτ που λιγουρεύεται τα νησιά μας. Μιλώντας στην Πάτρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός όλων των άλλων, ανέφερε ότι η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατή παντού, από τις Βρυξέλλες μέχρι και το Αμερικανικό Κογκρέσο, και πως η χώρα μας μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο σε πρωταγωνιστή. Τα εξοπλιστικά μας προγράμματα θα ολοκληρωθούν. Το 2028 θα παραλάβουμε τα πρώτα F-35 5ης γενιάς και θα έχουν ως βάση τους την Ανδραβίδα, στην οποία θα γίνουν επενδύσεις πάνω από 150 εκατομμύρια για να εξυπηρετήσουμε το πιο σύγχρονο αεροσκάφος στον κόσμο, τόνισε ο ίδιος. Οι εκλογές στην χώρα μας θα τελειώσουν ένα ή δύο γύρους, αλλά η τουρκική απειλή όχι μόνο θα παραμείνει, αλλά θα γίνει χειρότερη με τους κεμαλιστές στην εξουσία. Οι Τούρκοι θέλουν ελληνικό έδαφος, κατά προτίμηση νησί, διότι εξυπηρετεί τα σχέδιά τους και καλό θα ήταν να ενεργοποιηθούμε, διότι η οικονομία θα ανέβει, η ανεργία κάποια στιγμή θα μειωθεί και άλλο, ακόμη και οι παράνομοι μετανάστες θα φύγουν, αλλά αν χαθεί εθνικό έδαφος, αυτό δεν γυρνάει πίσω. Ο Υπουργός Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος είχε αφήσει προμηνών ορθάνεχτο παράθυρο για την απόκτηση F-35, αφού όπως είχε τονίσει, η πολεμική αεροπορία χρειάζεται 48 νέα μαχητικά για την πενταετία 2020-2025 και σε αυτά περιλαμβάνονται ήδη τα 24 αεροσκάφη Rafale. Το Αμερικανικό κράτος προς το παρόν δεν επιθυμεί πλέον την παράδοση αεροσκαφών F-35A στην Τουρκία και για άλλους γεωπολιτικούς λόγους που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τα νεοοθωμανικά σχέδια για κυριαρχία σε Μέση Ανατολή και Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τούρκος Αρντά Μεβλούτογλου, ειδικό στον τομέα της αεροπορίας, είχε δηλώσει ότι η Τουρκία μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει το κενό της αεροπορικής ισχύος που μπορεί να προκύψει σε σχέση με γειτονικές χώρες με την αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρονικού πολέμου, μεγάλου βεληνικού οπλικά συστήματα ακριβίας και προηγμένα drones που παράγονται από την τοπική αμυντική βιομηχανία. Μόνο που τα F-35, αν και εφόσον αποκτηθούν από την ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα με ό,τι όπλα και αν χρησιμοποιήσει η Τουρκία, όπως και τα Rafale, και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει η τουρκική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, γι' αυτό και φωνάσκει για την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με ξένα think tank, στην επόμενη δεκαετία η Ελλάδα θα εκμεταλλευτεί έτσι κι αλλιώς τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων τόσο στο Ιόνιο όσο και νοτίως της Κρήτης, τα οποία θα αποφέρουν στην χώρα πολλά δισευρώ, κάτι που φαίνεται από το τωρινό τρελό ράλι ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, δίνοντας πολύτιμη ανάσα στην ελληνική οικονομία να κινηθεί ανάλογα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.